25 Ιανουαρίου ήρθε ως έκτακτο θέμα να εκδώσουμε ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή των διοδίων στην περιοχή Αλιάκμαν. Ο Δήμαρχος επικαλέστηκε το έκτακτο του θέματος και ότι το ψήφισμα θα κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι το ψήφισμα δεν κατατέθηκε στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα ήθελα να μας απαντήσει επίσημα ο Δήμαρχος, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Αν ναι, τότε το Προεδρείο έχει βαρύτητες ευθύνες. Επίσης, μετά την ανάρτηση του ψηφίσματος στο διάβια, επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο να τον ενημερώσουμε ότι έχει γίνει παράληψη να αναφερθεί και να γραφτεί η πρότασή μας για κοινή συνεδρίαση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία παρεπιπτόντως ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απάντηση του Προέδρου ήταν ότι σε επικοινωνία του με τον Δήμαρχο αποφάσισαν, επειδή ήταν πολλές προτάσεις, να μην τις συμπεριλάβουν όλες. Θεωρώ ότι η δήλωση του Προέδρου χαρακτηρίζεται ατυχή σε όσα παράδειγμα, εκθέτει τον Δήμαρχο και αν πραγματικά ισχύει, τότε υπάρχει πρόβλημα με την ορθή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να γράφονται σαφέστερα. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να προστατεύει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πρέπει να ελεγχθεί ακόμα και για τη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του, αλλά και τη τήρηση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ώστε οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται επακριβώς για το τι αποφασίζουμε και να μην χρειάζεται να γράφουμε μια απόφαση τρεις φορές και να τη δημοσιεύουμε με αρκετές ορθές επαναλήψεις. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω εγώ δεν σου. Λοιπόν, μια φορά και δύο θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, πρώτα δεν σου είπα ότι στο ψήφισμα αυτό που είπε δεν είναι έτσι. Μιλήσω εγώ την εφόρμη και είπα άλλο το ψήφισμα, άλλο θα αναφέρει στα πρακτικά. Το ψήφισμα είναι ψήφισμα, δεν μπορούμε να γράψουμε. Άποψή μου και άποψή. Όσο ρώτησα είναι ότι στο ψήφισμα πάνω γράφει για προτάσεις, όχι ποιο πρότεινε, ποιο έχει όλες τις προτάσεις. Γράφει την ουσία. Συνεπώς πάνω σε αυτό δεν έχω να σου απαντήσω. Αν νομίζεις ότι έχω κάνει κάτι παράπτωτο, υπάρχουν και προστάμενες αρχές, μπορείς να το προσφύγεις χωρίς κανένα χώρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Τώρα για το θέμα που θες, θα ξέρετε πολύ καλά ότι παραβλέφθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου και υπόθηκε, αναφέρθηκα στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού του Συμβουλίου και συνηγόρησα με βάση και αυτό το ψήφισμα, υπέρ του ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα από εκεί πέρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Εξάλλου, μάλλον θα σου πληρώσω κάτι. Παρουσιάστηκε ότι από το Δήμο Καστοριάς, παρουσιάστηκε ότι από το Δήμο Καστοριάς παρέστησαν οι περιουσιακοί παράγοντες και οι δήμαρχοι τάδε άλλο Δήμο. Ενώ ήμουν εγώ παρόν και μίλησα όλων, συνάμα και αναφέρθηκα στο ομόφωνο ψήφισμα. Κατά συνέπεια, όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι εκ του πέρσου. Οπότε δεν το καταθέσαμε το ψήφισμα στα πρακτικά του, εκτός της τοποθέτησης του Δημάρχου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν κατατέθηκε το ψήφισμα. Αυτό άρχισε να εξοπλιστεί. Οφείλετε, κύριε Δήμαρχε, να ενημερώσετε το σώμα. Σας λέω το εξής, αυτά είναι εκ του Περισσού και υπάρχει ένα Προεδρείο που λειτουργεί άψογα, την απάντηση την πήρατε και ήταν συγκεκριμένη. Οπότε δεν καταθέσατε. Και ήταν συγκεκριμένη. Ωραία. Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Και απαιτώ να σέβεστε τουλάχιστον τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Σεβόμαστε απόλυτα. Γι' αυτό τον λόγο ενημερώνουμε και το σώμα ότι δεν κατατέθηκε το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Καθηγητή, θα πρέπει να ξέρετε ότι στο ελόγω ψήφισμα, το ελόγω ψήφισμα μάλλον, αναφέρθηκε και σε όλα τα άλλα.